Άρα, πάει ο Ρουβάς, πάνε όλα. Το πάρτι θα γίνει με ένα καραόκε μεταξύ τους, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Με έπαθλο. Ναι, έτσι. Και... φαγητό, μάλλον. Λοιπόν, θα δούμε, δεν είναι σίγουρο. Και υπάρχουν δύο διαφορετικά σπίτια και θα αγωνίζονται πάλι σε δύο ομάδες. Άρα, αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής, με βάση τα παλιά Survivor, ένα σπίτι, μία ομάδα και ο καθένας αγωνίζεται μόνος του. Δεν ισχύει. Γιατί γίνεται αυτό, για να συνεχίσουν να. Γιατί πάρτε το από τη λογική. Τώρα είναι δύο ομάδες, δύο παράγκες πρέπει να είναι λογικά εκεί που κοιμούνται τα παιδιά. Καλύβες. Φαντάσου λοιπόν ότι φεύγει μία ομάδα, φεύγει η άλλη, πάνε να αγωνιστούν. Κερδίζει μία το έπαθλο, τρώει τα τσουρέκια, τα αυγά, δεν ξέρω τι θα τρώει. Καημένο. Και η άλλη κοιτάει σαν καημένο. Μεταξύ τους τώρα, γιατί πάνω στο παιχνίδι κάτι θα έχει γίνει, όπως έχει γίνει με το Στέλιο και τον Κωνσταντίνο, το γιο σας, καλή ώρα. Πάλι κάτι θα υποθεί. Θα γίνουν νέες κλίκες. Ποιος ξέρει. Καλά, ο Τούρκος είναι πανέξυπνος. Ποιος, ο Τούρκος θα σκαφίσει τα λεφτά. Δεν είναι θέμα ότι είναι, σατανικό. Είναι για να δημιουργείται και πάλι, ρε παιδιά, ένας ανταγωνισμός. Ναι, δηλαδή ενώνονται ομάδες και πάλι πρέπει να χωριστούν. Στα παλιότερα όμως δεν ήταν έτσι. Στα παλιότερα ο καθένας αγωνιζόταν για ατομικά για τη δική του ασυλία. Οπότε δεν είχε τόσο μεγάλη ίντριγκα. Προσπαθούσε ο καθένας να δώσει. Αν κάποιος θέλει να δώσει λίγο τσουρεκάκι στον άλλον, να τον λυπηθεί. Αυτό δεν το ξέρουμε. Μπορεί να το δώσει κρυφά. Να βρεθούν στα κρογιαλιά. Εκεί να πετάνε τα τσουρέκια έτσι και ακριβώς. Επειδή να ρωτήσω κάτι, το απέφτε μια απορία άκυρη τελείως. Ναι. Πού λούζονται τα κορίτσια, γιατί τα μαλλιά τους δεν είναι ποτέ λιγδωμένα. Στην δροσοπηγή. Πού να ξέρει. Στη θάλασσα μέσα λένε κάνουν μπάνιο. Εγώ παιδιά δεν τα πιστεύω αυτά. Στη θάλασσα έχει αλμύρα, θέλει στην τζίβα το μαλλί. Παιδιά τα μαλλιά έχω ντοκτορά, δεν έχω δίκιο. Εδώ είναι η κοπέλα που με χτενίζει, μου κάνει νόημα. Τα μαλλιά είναι πάντα, δεν έχω δει λίγδα. Και δεν έχω δει τζίβα. Και καλοκτενισμένα είναι. Που σημαίνει ότι δεν λούζονται στη θάλασσα. Υπάρχει μπάνιο. Mm. Το καταλαβαίνω από το μαλλί. Το μαλλί δεν γυαλίζει ή δεν είναι αυτό που είναι το. Δεν υπάρχει είναι λίγδα. Κάπου ντουζιέρα. Είμαι πεπισμένη. Δεν ξέρω τι λέτε. Συμφωνώ. Τι λένε όσοι βγαίνουν επειδή έχουν τις βίτρες κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το μαλλί να είναι λουσμένο σε θάλασσα. Βέβαια, έχουμε δει τον Τάνο σε πλάνα να παίρνει άμμο και να βάζει στη μασχάλη και να μην μυρίζει. Τον έχουμε δει σε πλάνο. Εντάξει, να το μαλλί των γυναικών δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση που κάνουν κάτι περίεργες κοτσίδες που δεν νομίζω ότι το έχουν εκείνη τη στιγμή να κάνουν τις κοτσίδες. Δηλαδή είναι πιο κομμόπια. Όπως και τα ρούχα είναι πεντακάθαρα και σιδερωμένα. Τα ρούχα μίλησε που φοράνε. Κουκυρά, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα με τα μαλλιά έφαγα ένα κόλλημα εγώ. Τα ρούχα τους τα πλένουν και τους τα δίνουν. Συνεχίζουμε.